Είναι αποκαλυπτική πράγματι η σημερινή συζήτηση, όπως και πολλές άλλες, αλλά ειδικά σήμερα. Και φαντάζομαι ότι όσοι τη βλέπουν αυτή τη συζήτηση θα μπορούν πρώτα απ' όλα οι εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους, αλλά και ο ελληνικός λαός, όσοι την παρακολουθούν, μπορούν να δουν καθαρά ορισμένα πράγματα. Ποια είναι τα πράγματα? Πρώτον, ποιος είναι ο καυγάς? Ο καυγάς είναι για τη σύμβαση, τους όρους και λοιπά. Θα μας πείτε, δεν σας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει και αυτό. Όμως η ουσία ποια είναι? Ότι συμφωνείτε σε όλα. Στη στρατηγική συμφωνείτε. Είναι υπερβολή αυτό που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας? Νέα Δημοκρατία, πιστή πάντα. Ιδιωτικοποιήσεις, αγορά και λοιπά, που θα φέρει επενδύσεις, θα ζήσουμε καλά, εσείς καλά και εμείς καλύτερα. Μόνο που γίνεται ότι ζουν κάποιοι καλά και όλοι οι υπόλοιποι χειρότερα. Πασόκ πρώτο άνοιξε το δρόμο με το διαχωρισμό και συμφωνεί με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις ιδιωτικοποιήσεις. ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση έγκλημα, στην κυβέρνηση ιδιωτικοποίηση. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Συμφωνείτε στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση, την πλήρη απελευθέρωση των σιδηροδρόμων? Συμφωνείτε όλοι. Και όχι μόνο συμφωνείτε, αλλά ο ένας μετά τον άλλον τρέξατε και μάλιστα πρόθυμα και πολύ γρήγορα. Είναι αλήθεια ή όχι? Είναι. Τώρα, γίνεται ο καυγάς λοιπόν μετά. Α, να πω δύο λόγια γι' αυτό. Η πολιτική της απελευθέρωσης, τα είπε ο Λεωνίδας Οστολτίδης, ο εισηγητής μας, έχει, τι στόχο έχει η πλήρης απελευθέρωση? Να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στο λαό? Όχι. Να ανοίξει πεδίο κερδοφορίας για τους μονοπωλιακούς ομίλους. Αυτή είναι η μία. Και η δεύτερη που συντομεύεται τώρα, η πλευρά, είναι να συντομέψουν ορισμένα πράγματα, να τρέξουν γρήγορα για να μεταφέρουν τα δολοφονικά όπλα εναντίον λαών. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίες και κύριοι που σφυράτε αδιάφορα, έχει υιοθετήσει την απέτηση του ΝΑΤΟ όλες οι υποδομές πλέον να γίνονται με προδιαγραφές ΝΑΤΟ, δηλαδή να μπορούν να κουβαλάνε, το λέω απλά βέβαια, δεν είναι λίγο σύνθετο, τους εξοπλισμούς τους σύγχρονους που θα δεν χρησιμοποιούνται βέβαια για να καλυτερέψει η ζωή των λαών, αλλά είναι δολοφονική. Τώρα, ιδιωτικοποιήσεις λοιπόν. Οι καλές ή κακές? Γιατί αυτή γίνεται η συζήτηση. Εμείς το κάνουμε καλύτερα, κάντε όπως ο ΣΥΡΙΖΑ ή κάντε όπως το ΠΑΣΟΚ ή κάντε όπως η Νέα Δημοκρατία. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι ακριβώς. Ιδιωτικοποιήσεις δεν είναι οι καλές ή κακές. Οι ιδιωτικοποιήσεις έχουν συγκεκριμένο στόχο και γίνονται με κριτήριο ένα και μοναδικό. Να εξασφαλίσουν κέρδη σε αυτόν που θα αγοράσει. Όπως και οι κρατικοποιήσεις, θα πω στο τέλος με στον καπιταλισμό. Τι είναι? Επομένως ο καυγάς είναι υποκριτικός. Υπάρχει πλήρης στρατηγική συμφωνία. Ο καυγάς είναι ποιος θα εφαρμόσει αυτή την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, μια και μιλάμε εδώ τώρα, στη σημερινή φάση. Γιατί σε άλλες φάσεις του καπιταλισμού ήταν αλλιώς. Ποιος θα την εφαρμόσει καλύτερα, αλλά όμως σε ποια πλαίσια? Στο να μεγαλώσουν τα κέρδη του επιχειρηματία. Και τα κέρδη του επιχειρηματία δεν μεγαλώνουν παρά μόνο με την εκμετάλλευση των εργαζομένων και με την απίστευτη χρηματοδότηση που γίνεται. Δεν πληρώνει τίποτα. Απαλλάσσονται σε όλες τις ιδιωτικοποιήσεις. Απαλλάσσονται οι νέοι ιδιοκτήτες από τα χρέη, ναι ή όχι? Ναι. Δεν είπε κανένας όχι, άρα συμφωνείτε. Ποιος θα πληρώνει αυτά τα χρέη, άσχετα πώς δημιουργήθηκαν? Ο ελληνικός λαός. Δεύτερο, γίνονται ορισμένες επενδύσεις? Βεβαίως, μπορεί να γίνονται επενδύσεις. Από πού? Βάζει κεφάλαιο αυτός ο μονοπωλιακός όμιλος που αγοράζει? Όχι. Θα πάρει ή από το ΕΣΠΑ ή από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ποιος το πληρώνει το ΕΣΠΑ? Η Ευρωπαϊκή Λαή. Ποιος πληρώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, που θα είναι μεγάλη θηλιά? Θα αυξήσει το κρατικό χρέος. Ποιος θα το ξεχρεώσει? Πάλι ο ελληνικός λαός. Άρα ο μόνος κερδισμένος είναι η μονοπωλιακή, η μόνη κερδισμένη, η μονοπωλιακή όμιλη, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η σιδηρόδρομη, σε άλλες περιπτώσεις είναι άλλη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει και η άλλη πλευρά. Και σε αυτό να σταματήσει η υποκρισία. Πέστε τα ευθέως.
ότι κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης σε όφελος του λαού είναι το μονοπωλιακό κεφαλαίο. Και οι εργαζόμενοι είναι οι σκλάβοι της υπόθεσης που προσφέρουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και με τη δουλειά τους και με πάρα πολλά άλλα, αλλά και με την άγρια φορολογία, με αυτά που είπα προηγούμενα, είναι αυτοί που χρηματοδοτούν αυτή την ανάπτυξη. Αυτή η ανάπτυξη με τι κριτήριο γίνεται? Κριτήριο να εξασφαλίσει κέρδη. Και όταν παραδείγματος χάρη, όπως οι άγονες γραμμές, δεν εξασφαλίζει κέρδη, έρχεται το κράτος και το ξαναμπουκώνει πάλι. Αυτή είναι η λειτουργία στον καπιταλισμό. Λέει το Μέρα 25, κρατικοποίηση. Μάλιστα. Η κρατικοποίηση ακριβώς μες στον καπιταλισμό υπηρετεί τα ίδια συμφέροντα. Πώς έγιναν οι κρατικοποίησεις και γιατί έγιναν? Και κατηγορήθηκε και ο Καραμαλής τότε ότι έχει σοσιαλιστικές τέτοιες. Γιατί στο επίπεδο της ανάπτυξης υπήρχαν δύο ζητήματα, εγώ θα πω το ένα το οικονομικό. Στο επίπεδο ανάπτυξης που υπήρχε τότε χρειαζόταν να πω αναπτύχθηκαν και χρειαζόταν νέες επενδύσεις τεράστιες. Θα έπαιρνε ένας καπιταλιστής τον ΟΤΕ που τον είχε πριν, η Siemens τον είχε, θα έπαιρνε τον ΟΤΕ να κάνει επενδύσεις δισεκατομμυρίων, ένα γιγάντιο έργο που θα έχει μακροχρόνια απόδοση για αυτόν? Όχι. Τα ίδια και με τη ΔΕΗ. Τα ίδια με κοινωνικές υποδομές. Γι' αυτό ανέλαβε ο ελληνικός λαός, αυτός τα φτιάξε 100%, να μην πω 200%, γιατί δεν είναι υπερβολικό. Έφτιαξε όλες αυτές τις υποδομές και όταν άρχισαν να γίνονται κερδοφόρες, παραδίνονται στα μονοπωλιακά συμφέροντα και στους ιδιώτες. Αυτό είναι το παιχνίδι, να το πω έτσι, το πολιτικό και το οικονομικό, σε βάρος του λαού. Και μάλιστα ότι παραδίδονται και σκανδαλωδώς, ναι. Ναι, αλλά αυτός είναι όρος για να το πάρει ο ιδιώτης. Ο ιδιώτης εννοούμε τώρα τα μεγάλα μονοπόλια. Άρα μην κοροϊδεύετε το λαό. Δεν υπάρχει καλή ή κακή ιδιωτικοποίηση μέσα στον καπιταλισμό, αλλά φυσικά είναι βασική κινητήρια δύναμη. Όπως επίσης δεν υπάρχει και καλή κρατικοποίηση. Γιατί λειτουργούν το κράτος, το αστικό κράτος λειτουργεί με βάση τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Αυτά υπηρετεί και η κρατική εταιρεία. Παραδείγματος χάρη, η Πεσινέ πλήρωνε 5 δραχμές την κιλοβατόρα και ο καταναλωτής την πλήρωνε 20 δραχμές τότε. Τρανά παραδείγματα, όπως επίσης και στους σιδηροδρόμους. Οι εταιρείες, οι μεταφορικές, με τα μεγάλα κλπ. Πληρώνανε και το εισιτήριο και όλα τα υπόλοιπα πάνε ψηλά. Λύση είναι η κοινωνικοποίηση. Και η κοινωνικοποίηση θέλει άλλο σύστημα. Θέλει σχέδιο, συνολικό, θέλει να είναι στα χέρια του λαού. Τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής και οι μεταφορές είναι τομέας σημαντικός. Θέλει λαϊκή εξουσία, θέλει δηλαδή σοσιαλισμό. Θα μου πείτε όλα και τα παραγωγή. Όχι, παλεύουμε και σήμερα. Και για τους εργαζόμενους παλεύουμε που τους έχετε τσακίσει κυριολεκτικά και που θα έχουν ατυχήματα και θα έχουν και περισσότερα στην πορεία. Παλεύουμε να αποσπάσουν ό,τι μπορούν, αλλά να αντιληφθεί ο ελληνικός λαός ότι αυτό, είτε το ένα είτε το άλλο, με αυτό το σύστημα που έχει το κέρδος σαν βασικό νόμο, δεν πρόκειται να λυθούν τα προβλήματά του. Μόνο αν ανατραπεί, μόνο αν υπάρχει ένα σύστημα, δηλαδή ο σοσιαλισμός, που θα έχει στο κέντρο του το βασικό νόμο, την ικανοποίηση των ανθρωπίνων αναγκών. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.